είναι μαγική για τον απρόσωπο λόγο ότι έχουν διεξαχθεί μόλις 4 από τα 10 μάτια της τρέχουσας του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του Ισπανικού Πρωταθλήματος μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Τα 3 γκολ, αυτά δηλαδή που πέτυχαν ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ρονάλντο και ο Κλάιφερτ, όπως επίσης και τις καλύτερες φάσεις, μας υπενθυμίζει τώρα ο Δημοσθένης Καρμίδης, ο αγώνας νωρίτερα μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση του Αλφα. Η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει αυτό το φάουλ σε πολύ καλό σημείο, σε πλεονεκτική θέση. Με Τσάβι πάνω στην μπάλα. Λογικά αυτός θα είναι εκτελεστής. Σε ένα πολυπρόσωπο τύπος. Αλλά και ο Μότα. Ο Τσάβι λοιπόν, όπως λέγαμε, και εντυπωσιακά ο Κασίγιας θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ντέιβιντ Μπέκαμ στο βάθος την μπάλα αριστερά. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Ζιντάν. Και έχει γυρίσει ο Μότα να τον μαρκάρει, καθώς ήταν προηγουμένος ο Γκάμπρι. Γκολ από τον Κάρλος, έτσι σε μια τελώς ανύποπτη στιγμή το Camp Nou παγώνει. Ο Ρομπέρτο Κάρλος πιάνει ένα ξερό αριστερό σουτ από τα γνωστά του. Η μπάλα περνάει ανάμεσα από πολλά πόδια και καταλήγει στα δίχτυα του Βίκτορ Βαλδές. Ξαναβλέπουμε το γύρισμα της μπάλας από το Ζιντάν, ο Κάρλος το σουτ. Η μπάλα ενδεχομένως να έχει βρει και στο πόδι του Ράιζιγκερ. Θα το ξαναδούμε ίσως καλύτερα από αυτήν την κάμερα. Εδώ η πάσα, το σουτ πρέπει να βρίσκει. Προσπάθησε ο Λουίς Γκαρσία, ο Κλάιφερτ που μπαίνει στη φάση. Να δούμε τον Ολλανδό. Για τον Λουίς Γκαρσία το σουτ, καλή πάση. Και κάποιος οπαδός τώρα μπήκε στο γήπεδο με αδαμιαία περιβολή και γράφοντας και κάποια συνθήματα πάνω του. Ατομική προσπάθεια από τον David Beckham και η σέντρα κοντά στο 2-0 και το χάνει ο Ραούλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Ρεάλ. Για να δούμε τον Όφερμαν ενώ τρυπώνει και ο Κλάιφερτ σε θέση center forward. Πάντα Όφερμαν στο σουτ και εκπληκτικά ο Κασίγιας για μια ακόμα φορά. Ο Τσάβι ξεμαρκαρίστηκε για τον Ράιζιγκερ που έκανε τη σέντρα και παλιά του Κλάιφερτ. Ζητώ συγγνώμη του Χεράρ. Θα βρει τον Ρομπέρτο Κάρλος, είναι 3-2 εδώ. Ο Κάρλος το ξεμαρκάρει στο Ρονάλντο, η Ρεάλ κοντά στο 2-0, που είναι γεγονός το 73. Εδώ το 2-1, η μείωση του σκορ για την Μπαρτσελόνα που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και κάνει δραματικά τα τελευταία 8 λεπτά. Κόρνερ λοιπόν για την Μπαρτσελόνα. Έβγαλε την μπάλα μακριά με το κεφάλι και το τελευταίο σφύριγμα από τον Καρμόνα Μέντες. Η Ρεάλ είναι η μεγάλη